ξεκίνησε πολύ δυνατά πέρσι. Μετά, όπως και όλη η ομάδα, έχασε το ρυθμό της, δεν πήρε αποτελέσματα. Φέτος είναι σχεδόν τα ίδια στελέχη, υπάρχουν αλλαγές βέβαια. Πώς ο ίδιος βλέπει αυτή τη μετάβαση από την περσινή αποτυχημένη χρονιά στην φετινή και με τις αλλαγές που υπάρχουν? Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για την περασμένη σεζόν, γιατί είναι παρελθόν. Όπως είπατε, αρχίσαμε πολύ καλά και κανείς δεν το περίμενε αυτό. Στην πορεία χάσαμε τις δυνάμεις μας. Δεν είναι δυνατόν να βγάλεις όλη τη σεζόν με 12 παίχτες να παίζουν 2 και 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Το σημείο που έγινε η αλλαγή ήταν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μετά δεν ξέρω γιατί πέσαμε τόσο πολύ και δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε στην πορεία τη σεζόν. Και στα play-off κάναμε τα χειρότερα 6 παιχνίδια που θα μπορούσαμε. Ήταν καταστροφή. Δεν παίξαμε όπως θέλαμε, δεν πήραμε τα αποτελέσματα. Τερματίσαμε τελευταία και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε από τα προκριματικά για να περάσουμε στους ομίλους του Europa League. Έχουμε ορισμένους καινούριους ποδοσφαιριστές, έχουμε καινούριο προπονητή, θα δούμε τι θα μας φέρει αυτή η σεζόν. Αυτή τη στιγμή προπονούμαστε πολύ σκληρά, γιατί έχουμε μόλις 2 εβδομάδες προετοιμασίας πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί θέλουμε να παίξουμε στο Europa League, θέλουμε να περάσουμε στους ομίλους. Παίξαμε 2-3 φιλικά παιχνίδια και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αγωνιστούμε σκληρά, να παίξουμε με δύναμη στο επίσημο παιχνίδι της Πέμπτης για να πάρουμε την πρόκριση. Αυτό που τώρα συμβαίνει στην προετοιμασία, η προσπάθεια να χτιστεί κάτι καινούριο από τον νέο προπονητή, αλλά και ταυτόχρονα η προσπάθεια για προκρίσεις, είναι δύσκολο ή πολύ δύσκολο? Θα είναι πολύ πολύ σκληρό. Και πολύ πολύ δύσκολο. Προσωπικά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ξεκινάω τη σεζόν μετά από 2 μόλις εβδομάδες διακοπών και με 2 εβδομάδες προετοιμασία πριν το επίσημο παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολα τα παιχνίδια. Είδατε και πέρσι ότι πήγαμε στη Ζήμπρο, λέγανε ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά εκτός έδρας συγκεθήκαμε. Okay, πήραμε την πρόκριση στον επαναληπτικό. Αλλά τώρα θα πρέπει να περάσουμε 3 φορές από αυτή τη διαδικασία. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας, να δουλέψουμε σκληρά και να δούμε τι θα πετύχουμε στο γήπεδο. Πώς βλέπει την πορεία της προετοιμασίας και αν μπορεί να κάνει ένα σχόλιο για τον προπονητή και τη δουλειά που γίνεται? Your impressions. Okay. Η προετοιμασία δεν είναι μεγάλη. Στην πραγματικότητα είναι μια μικρή προετοιμασία, διότι έχουμε μόνο 2 εβδομάδες καιρό. Προμολούμαστε σκληρά, κάνουμε διπλές προπονήσεις και προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε να μάθουμε ένα καινούριο σύστημα που θέλει να μας περάσει ο προπονητής και αυτό δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται χρόνο για να μάθεις, να δουλέψεις και να αποτυπώσεις σωστά στο γήπεδο ένα καινούριο σύστημα, ειδικά όταν κάποιοι ποδοσφαιριστές πρέπει να αγωνιστούν σε καινούργιες θέσεις. Θα είναι ενδιαφέρον. Στο παιχνίδι με τη Ζήμπρου παίξαμε αρκετά καλά, αλλά ήταν ένα φιλικό παιχνίδι. Θέλω να μας δω και εμένα και όλους τους ποδοσφαιριστές στα επίσημα παιχνίδια αν θα καταφέρουμε να έχουμε εξίσου καλή απόδοση. Όσο για τον προπονητή, έχει τη δική του φιλοσοφία. Κάθε προπονητής είναι διαφορετικός. Δεν μπορώ να πω αν είναι καλός, αν είναι κακός. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Σίγουρα έχει τη δική του στρατηγική για αυτά που θέλει να πετύχει στο ΠΑΟΚ και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Πρώτον, πώς νιώθεις στο νέο του ρόλο, εφόσον εφαρμοστεί το σύστημα που αναφέρει ότι δουλεύει τώρα? Και ένα δεύτερο, πώς νιώθεις που θα βρεθεί ξανά σε γήπεδο με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ μετά το κακό τελείωμα, αν έχει κάτι να τους πει, αν περιμένει κάτι από αυτούς? Σχετικά με το σύστημα, όταν ο προπονητής θέλει να εφαρμόσει ένα σύστημα, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το να το δεχτείς, οφείλεις να το δεχτείς. Ο προπονητής είναι το αφεντικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναπαίξει σε μια τέτοια θέση. Είναι κάτι καινούριο για μένα. Θα δούμε αν στην πορεία της σεζόν θα μείνουμε στο ίδιο σύστημα και πόσο καιρό θα αγωνιζόμαστε έτσι, αν θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Ο προπονητής είναι αυτός που βάζει τους κανόνες. Εμείς οφείλουμε να τους στηρίξουμε και εγώ να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα και στη θέση που πρέπει να αγωνιστώ. Από εκεί πέρα για τους οπαδούς, ξεκινήσαμε καλά, όπως είπα και πριν, τη σεζόν. Στην πορεία τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Θεωρώ ότι ήταν κακό για όλους μας που μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μιλούσαμε για πρωτάθλημα, ότι πάμε για πρωτάθλημα και όλοι θεωρούσαν ότι είμαστε πρωταθλητές και πετούσαμε στα σύννεφα. Διότι στην πορεία δεν πήραμε τίποτα, δεν πήραμε το πρωτάθλημα, αποκλειστήκαμε από το κύπελο, δεν προχωρήσαμε στην Ευρώπη, δεν τερματίσαμε σε καλή θέση στα play-off.
Τώρα είναι μια καινούρια σεζόν, τα πράγματα είναι όλα καινούρια. Αν ο κόσμος θέλει και αν αγαπάει τον ΠΑΟΚ, θα έρθει στο γήπεδο για να μας υποστηρίξει. Αν δεν θέλει, δεν θα έρθει, η απόφαση είναι καθαρά του κόσμου. Generally, what went wrong? What was your opinion about the mistakes which should not repeat? Όχι, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Βλέπουμε ότι ο προπονητής του φέτος είναι ιδιαίτερα αυστηρός σε θέματα πειθαρχίας. Αυτό είναι κάτι που έλειπε από την ομάδα πέρυσι. Ποια είναι η άποψη? Φυσικά και πρέπει να υπάρχει πειθαρχία παντού στην ομάδα, στα αποδυτήρια, στους κανόνες, στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας παντού. Και την περασμένη σεζόν, ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν υπήρχαν τέτοιοι κανόνες. Η πειθαρχία είχε χαθεί, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, λειτουργούσε για τον εαυτό του, όλοι πετούσαμε στα σύννεφα, πράγματα που δεν πρέπει να ξαναγίνουν και θεωρώ ότι με αυτόν τον προπονητή δεν θα γίνουν. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στην προετοιμασία. Έχουμε παίξει μόνο φιλικά παιχνίδια και πρέπει να δούμε αν και στα επίσημα παιχνίδια που θα έρθει πίεση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πίεση, οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί θα λειτουργήσουν και θα είναι προς όφελος της ομάδας. Αν έχει κάνει ο ίδιος την αυτοκριτική του, αν είναι ικανοποιημένος με την απόδοση που είχε πέρσι και αν μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι στο δεύτερο γύρο είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα. Πάντα κάνω την αυτοκριτική μου, ακόμα και όταν τα πράγματα πάνε καλά, όχι μόνο στα άσχημα. Τώρα μπροστά μας έχουμε μια καινούργια σεζόν και δεν θέλω να σκέφτομαι και δεν μπορώ να σκέφτομαι το τι έγινε την περασμένη σεζόν. Ανήκει στο παρελθόν και θέλω να μιλάω για την καινούργια σεζόν και για τις καινούργιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα στο περσινό πρωτάθλημα από τη μέση και μετά δεν σκόραρα όσο θα μπορούσα, αλλά προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ και στα play-off αγωνίστηκα παρότι είχα πρόβλημα στη μέση. Θα μπορούσα να μείνω στο σπίτι μου και να βλέπω τους άλλους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται, αλλά εγώ επέλεξα να προσπαθήσω ακόμα και δεν ήμουν στην επιθυμητή κατάσταση και ακόμα και αν δεν είχα πολύ καλή απόδοση. Είναι στο παρελθόν, κοιτάμε μπροστά και θέλουμε να δούμε τι θα κάνουμε αυτή τη σεζόν. Τον προβληματίζεται ότι αυτός και οι συμπαίκτες του θα μείνουν 11 μήνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια πλήρη χρονιά, γεμάτη χρονιά. Και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό ο ΠΑΟΚ, αν χρειάζεται κάτι παραπάνω? Είναι δικό μας λάθος που ξεκινάμε τόσο νωρίς. Εμείς τελειώσαμε τελευταίοι στα play-off και γι' αυτό ξεκινάμε τόσο νωρίς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να δούμε αν θα έχουμε τις δυνάμεις και αν θα μπορέσουμε να μπούμε στους ομίλους που είναι ο στόχος μας. Για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να παίξουμε 6 παιχνίδια. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα δούμε πώς θα πάει και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όσο αφορά για τους παίχτες, αν χρειάζονται προσθήκες στην ομάδα, αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνετε καλύτερα στον προπονητή και στους υπεύθυνους που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα και όχι σε μένα. Τώρα το καλοκαίρι που έλειπε, τώρα οι φίλοι του που το ρωτάνε πώς είναι να ζεις και να δουλεύεις στην Ελλάδα. Τι τους έλεγε, και αν έχει διάθεση να πείσει κάποιον με τα λόγια του ότι μπορεί να έρθει εδώ και να δουλέψει. Honestly. Yes. No. I would not comment to come to here. Όχι, δεν θα το συμβουλεύω να έρθει. Ειλικρινά. Γιατί? Why? Because, no. I don't mean δεν έχει να κάνει με το σύλλογο, με την ομάδα. Αν κάποιος φίλος μου με ρωτούσε και ήταν καλός παίκτης και με ρωτούσε για το αν θα έρθει στην Ελλάδα, βάζοντας όλα τα πράγματα στο μυαλό μου, θα του έλεγα ότι μπορεί να κοιτάξει να βρει κάτι καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Μοιραία να το ρωτήσω λοιπόν αν μετάνιωσε για αυτή την επιλογή. Όχι, δεν είναι ότι έχω μετανιώσει και δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, απλά έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν κάποιος παίκτης, καλός παίκτης από τη Σλοβακία, δει και διαβάσει όλα αυτά που συμβαίνουν για τα γήπεδα, για το πρωτάθλημα, είναι λογικό να μην θέλει να έρθει, γιατί αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι καλά για έναν ποδοσφαιριστή. Παίζεις 3 αγώνες χωρίς κόσμο, έναν αγώνα με κόσμο, υπάρχουν τιμωρίες, σταματάει το πρωτάθλημα. Δεν είναι πράγματα που βοηθούν ένα ποδοσφαιριστή και γι' αυτό θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση του ελληνικού πρωταθλήματος και φυσικά όχι με την ομάδα.